Που είμαστε εδώ παρέα να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τη Μαρία Λεκάκη. Μαρία, μας τι κάνεις? Είμαι καλά. Δεν σε βλέπουμε πολύ συχνά και χαίρομαι που φέτος αυτή η μία εκπομπή που αποφάσισες να εμφανιστείς είναι η δική μας. Δεν σου αρέσει αυτό το κομμάτι της δουλειάς σου, το να εμφανίζεσαι, να πρέπει να μιλήσεις, να μιλάς ίσως για πιο δικά σου ζητήματα? Βασικά δεν θεωρώ ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μου, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε πηγαίνω σε κάποιες εκπομπές όταν υπάρχει ένας σκοπός, όπως σήμερα, ας πούμε, που θα μιλήσουμε για αυτό το ωραίο έργο που κάνουμε. Σωστά. Φοβάσαι, ας πούμε, δεν σε αρέσει να εκθέσεις κομμάτια του εαυτού σου, της οικογένειάς σου, της προσωπικής σου ζωής? Ναι, αυτό δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι χάνω την ελευθερία μου και δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ θέλω να σας πω, επειδή η Μαρία τυχαίνει και τη γνωρίζω πολλά χρόνια, ότι είναι ένας τόσο γλυκός άνθρωπος, έχεις τόσο έντονη την αίσθηση του χιούμορ, πραγματικά είσαι... Σε ευχαριστώ. Είναι ευχάριστο πολύ για κάποιον να κάνει παρέα μαζί. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε από το έργο και θα πούμε και άλλα όμορφα πράγματα. Mm-hmm. Είσαι στο θέατρο. Σε είμαι μια πολύ ωραία συνεργασία. Βρετάνια, πραγματικά σε μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μάκη Παπαδημητρίου, τον Δημήτρη Πασά και την Αγγελική Γρηγοροπούλου. Είμαστε τέσσερις ηθοποιοί. Το έργο λέγεται «Αν υπάρχει δεν το έχω βρει ακόμα». Είναι αγγλικό, είναι του Nick Payne, ενός συγγραφέα που και εγώ φέτος το γνώρισα. Ο Μάκης δηλαδή μου έδωσε το έργο και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όταν το διάβασα. Πες μου για την υπόθεση και την πλοκή. Λοιπόν, η υπόθεση είναι βασικά δείχνει τα προβλήματα μιας σύγχρονης οικογένειας. Με βασική ηρωίδα ένα κορίτσι, μια έφηβη, ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο επειδή έχει παραπάνω κιλά, δέχεται bullying στο σχολείο. Πολύ επίκαιρο θέμα. Πολύ επίκαιρο. Και μέσα από αυτό το κορίτσι βλέπουμε, γνωρίζουμε τη μητέρα της, που την κάνω εγώ, την υποδίωμαι εγώ, τον μπαμπά της, που τον υποδίεται ο Μάκης Παπαδημητρίου, και τον θείο της, με τον οποίο... Και είναι ο μόνος από τους τρεις που έτσι δημιουργείται μεταξύ του θείου και της μικρής μία ιδιαίτερη σχέση. Και την υποστηρίζει συναισθηματικά. Την υποστηρίζει, νιώθει εμπιστοσύνη, του μιλάει, γιατί οι γονείς είναι λίγο χαμένοι. Ο μπαμπάς είναι ένας περιβαλλοντολόγος με μονή να σώσει τον πλανήτη. Γράφει ένα βιβλίο... Και οπότε είναι χαμένος στο γραφείο του εντελώς, και γράφει. Εντελώς, ναι. Η μητέρα είναι δασκάλα... Έχει η μαμά της, έχει Αλσχάιμερ, οπότε έχει και αυτή διάφορα θέματα με τη μαμά της, με τη ζωή της. Και το παιδάκι είναι λίγο μόνο του. Mm-hmm. Εσύ παίζοντας αυτό το έργο και διαβάζοντας αυτό το ρόλο, αναρωτήθηκες αν και εσύ ως μαμά, γιατί είσαι μια κόρη 13 χρονών. Mm-hmm. Είσαι κοντά της, είσαι εκεί να ακούσεις τις ανησυχίες της ή αν και εσύ ίσως κάποια πράγματα τα έχεις παραβλέψει. Βέβαια αναρωτήθηκα, όπως και νομίζω ότι και... Όλοι οι γονείς που θα έρθουν σε αυτή την παράσταση θα αναρωτηθούν... Για το πόσο παρόντες είμαστε τελικά. Για το πόσο ουσιαστικά είμαστε παρόντες. Γιατί παρόντες είμαστε, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά το ουσιαστικό έχει μεγάλη σημασία. Η κόρη σου τι σου λέει, είναι ένα κορίτσι που βλέπει φαινόμενα bullying στο σχολείο της ή μπορεί να σου πει ότι η μαμά έγινε αυτό μπροστά μου και εγώ υποστήριξα αυτό το παιδί? Ναι. Σίγουρα παίζει αυτό στα σχολεία. Είναι σύνηθες και... Είναι ένα θέμα που πραγματικά το πιάνει πολύ ωραία το έργο, χωρίς να είναι μελοδραματικό, αλλά και είναι πολύ σοβαρό θέμα, πιστεύω. Πολύ σοβαρό και δυστυχώς ένα πολύ συχνό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Αν κάνεις την αυτοκριτική σου σαν μαμά μιας κόρης 13 χρονών, πού δίνεις καλό βαθμό σε αυτά που έχεις κάνει, πού θα ήθελες αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό? Το τραγουδάκι μας το ακούς? Φανταστικό. Είναι φανταστικό. Φανταστικό. Πολύ συναισθηματικό και πάρα πολύ μελωδικό. Ναι, πραγματικά. Ναι. Το έχει γράψει ο Σταύρος Γασπαράτος στη μουσική. Και ειδικά για την παράσταση. Ειδικά για την παράσταση. Πάρα και έχει ωραία. Γράψει και τη μουσική για όλη την παράσταση. Θα πούμε και μετά όλους τους συντελεστές. Εννοείται. Έχω εδώ το σκονάκι μου. Να μην ξεχάσουμε κανέναν. Πώς περνάς την καθημερινότητά σου, έχεις το θέατρο. Στην τηλεόραση γιατί δεν σε βλέπουμε, Μαρία? Που είσαι μια γυναίκα που σε γνωρίζαμε ευρέως από κάποιους ρόλους σου τηλεοπτικούς και έχεις πάντα ό,τι έκανες ήταν επιτυχημένο. Κοίταξε, μου αρέσει τηλεόραση, αλλά έτσι κάνω κάποιες επιλογές. Δεν ήρθε κάτι στα χέρια μου, η αλήθεια είναι, που να με ιντρικάρει μετά το Ταμάμ. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθει και χαίρομαι πολύ. Δεν είναι ότι είσαι αρνητική, δηλαδή, και έχεις πει μόνο θέατρο πλέον. Καθόλου, μου αρέσει τηλεόραση. Απλά θέλω να είναι κάτι που να με εκφράζει
Και με χαρά δηλαδή θα ξαναέκανα τηλεόραση. Είσαι από τις ηθοποιούς που έβγαλαν πολλά χρήματα, γιατί το πρωταγωνίστησε σε κάποιες πολύ επιτυχημένες σειρές, τη χρυσή εποχή του Μέγκα κιόλας. Έκανες ένα κομπόδεμα να πεις ότι πια... Κομπόδεμα. Α, ναι, που πια τι κομπόδεμα στην κρίση των μνημονίων. Αλλά έχουμε ακούσει για κάποιους μισθούς ηθοποιών σε επιτυχημένα σειρίαλ που κάνανε τα μάτια μας εδώ. Είναι λίγο μύθος με τους ηθοποιούς. Δεν παίζανε ποτέ τόσα πολλά χρήματα. Βέβαια, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τώρα. Όχι, γενικά δεν έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ενώ έχω κάνει αυτά που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε σε επαναλήψεις, αλλά ποτέ δεν έκανα πολλά πράγματα και γενικώς με τα χρήματα δεν έχω έτσι μια σχέση να τα κυνηγάω. Θέλω να εξυπηρετώ τις ανάγκες μου. Να έχεις μια καλή ποιότητα ζωής, ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν θέλω να κάνω πολλά μαζί γιατί δεν τα χαίρομαι. Σωστό. Αυτό. Είδαμε πριν την Πέμι Ζούνη που είπε ότι βλέπω τον εαυτό μου σε επαναλήψεις και βλέπω μια άλλη γυναίκα. Παρακολουθεί σε επαναλήψεις. Ναι, αμέ, αρέσει. Ναι, ναι, βλέπω. Και είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου, το απολαμβάνεις. Τώρα ναι, το απολαμβάνω. Ειδικά στην αρχή όταν γίνεται μια σειρά, έτσι λίγο φρικάρω όταν με βλέπω, αλλά όταν περνάει ο καιρός, ξεχνιέμαι και είναι μια χαρά. Το ότι τελικά μπαίνει τα φόπλακα στο Μέγκα ήταν κάτι που το περίμενες μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών? Τι να σου πω, το περίμενα, εγώ δεν το περίμενα. Το θεωρείς άδικο, γιατί έχεις ζήσει αυτό το κανάλι στην περίοδο ακμής του. Ναι, πολύ στενάχωρο είναι για οποιοδήποτε κανάλι που τελειώνει. Δεν το συζητώ και απασχολούσε και τόσους ανθρώπους. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και είναι κρίμα γιατί έχεις δίκιο, χάθηκαν τόσες δουλειές. Ναι. Τι κάνεις για τον εαυτό σου? Μου λέγες ότι στο έργο δεν υπάρχει καμία γυναική αματεοδοξία. Είσαι έτσι άβαφη, μια γυναίκα εκεί του σπιτιού που έχει τη μαμά της με Αλτσχάιμερ και τρέχει να καλύπτει τις ανάγκες της. Η Μαρία τι κάνει για τον εαυτό της? Εγώ τι κάνω? Ναι. Γυμνάζεσαι, ξεκουράζεσαι, κάνεις ταξίδια? Κολυμβητήριο πηγαίνω. Μπράβο. Αυτό κάνω μόνο. Αυτό έκανα πάντα. Αυτό συνεχίζω και κάνω. Τα μαλλιά σου τα έχεις αφήσει το φυσικό τους χρώμα. Σε βλέπω ναι, δηλαδή ναι, είσαι ναι. πολύ. Και είσαι. Η μιλητή και απέριτη. Αλήθεια, ρε Μαρία, σταμάτα. Αλήθεια. Δεν είσαι από τις γυναίκες που είναι πολύ φτιαγμένες, υπερπεριποιημένες. Έχεις μια φυσική ομορφιά, δεν ξέρω πώς να το πω. Με το αθλητικό σου, σε το ευχαριστώ, παππούς. Σε ευχαριστώ. Πολύ cool και χαλαρή. Ναι. Το νιώθω και το λέω. Εντάξει, τέλεια. Αλήθεια. Για να πάμε λίγο ξανά στο έργο. Στο να ωραίο πούμε μας λίγο. Έργο. Βεβαίως. Λοιπόν, το έργο το έχει. Είπαμε ότι είναι ένα αγγλικό έργο, το βεβαίως, είπαμε αυτό, το ξαναπούμε. Ναι, ναι, ναι. Το έχει γράψει ο Νικ Πέιν. Το έχει μεταφράσει ο Μάκης Παπαδημητρίου, ναι. Το έχει σκηνοθετήσει ο Μάκης. Ο οποίος Μάκης έχει πάρει και πολλά βραβεία. Ο οποίος Μάκης είναι εργάτης. Πραγματικά καταπληκτικός. Δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία, ήξερε ακριβώς τι ήθελε. Δεν μας κούρασε καθόλου, το είχε στο μυαλό του ναι. από την αρχή μέχρι το τέλος. Φανταστικά. Κάποιος που έρχεται να δει την παράσταση προβληματίζεται, αλλά υπάρχει ένα happy end σε όλο αυτό? Κοίταξε, ή δεν κάνει να πούμε. Το έργο αυτό μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, ναι. μιλάει για την αγάπη. Για τη γονεϊκή αγάπη, για την αγάπη της φιλίας, για τον έρωτα. Οπότε είναι ένα θέμα που μας πιάνει όλους, ούτως ή άλλως. Σωστό. Τι άλλο, περίμενε. Τελικά δεν πώς... θέλω να ξεχάσω όχι, κάτι. Όχι, θέλω να πω ναι, ναι, ναι. ότι την κόρη μου την κάνει ένα κορίτσι που έχει βγει τώρα, είναι καινούριο, φρέσκο. Η Αγγελική Γρηγοροπούλη, η οποία είναι καταπληκτική. Να τη βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε. Να τη Αγγελικούλα. Ο Μάκης εδώ πέρα βλέπουμε ναι. το Μάκη. Ο Δημήτρης ο Πασάς, επίσης εξαιρετικός, κάνει τον θείο Τέρι, το θείο της Μικρούλας. Ναι. Όλη η ομάδα, όλοι οι συντελεστές είναι ένας και ένας. Είπαμε τη μουσική την έχει κάνει ο Σταύρος Γασπαράτος, τους φωτισμούς ο Σάκης ο Μπυρμπίλης. Περίμενε λίγο. Η Λένια Δουλαρίδη ωραία. Και η Μαγδαληνία Βιερινού έχει κάνει τα σκηνικά. Πότε σας απολαμβάνουμε, ποιες μέρες? Μας απολαμβάνετε από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, διπλή το Σάββατο. Ναι. Είμαστε στο Βρετάνια, θα ξαναπώ, που είναι το μετρό, είναι δίπλα από το Βρετάνια. Δηλαδή βγαίνεις από το μετρό, μπαίνεις στο Βρετάνια, που είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν το συζητώ. Και δεν χρειάζεται και αμάξι για το κέντρο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Φτάνει να μπει στο μετρό και να έρθει στο Βρετάνια. Σωστό. Πολύ σωστά. Τι σχέδια έχεις για τη Μαρία? Δηλαδή είναι κάτι που θέλεις να κάνεις? Ένα μεγάλο ταξίδι? Να ζεις ένα μεγάλο έρωτα? Τι ονειρεύεσαι? Τι είναι? Λέω, δεν Κοίταξε, ξέρω. Όλα αυτά που λες. Ωραία είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα όνειρα είναι καλό να τα έχουμε και να τα κάνουμε.
Νιώθεις, Μαρία, ότι η αναγνωρισιμότητα σε μπλόκαρε κάποια στιγμή ώστε να ζήσεις τη ζωή σου, δηλαδή ενώ ώστε να βγεις, να φλερτάρεις, να κάνεις... Όχι. Όχι. Το έχω βέβαια προσέξει αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι προσπαθώ έτσι να μην εκτίθεμαι και να μην δίνεις δικαιώματα, παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αυτό που σου είπα πριν, ότι νομίζω ότι στερείται η ελευθερία μου εάν πηγαίνω, μιλάω συνέχεια για μένα και αυτό. Οπότε αυτό... Το ελέγχεις με έναν τρόπο. Ναι. Και δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχεις αυτό το άγχος το να ζεις τη ζωή σου. Τη ζεις... Τη ζω και με το παραπάνω. Και φαίνεται και μου αρέσει πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στο Θέατρο Βρετάνια, Τετάρτη με Κυριακή. Αν υπάρχει, δεν το έχω βρει ακόμη. Τέλεια. Α, καλέ, εδώ έχουμε πολύ σεξι εμφάνιση. Δυναμώστε μας τη μουσική και έτσι να αποχαιρετιστούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μας. It feels like